από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Άρα έρχεται κάποιο πρόγραμμα. Ναι, έρχεται πρόγραμμα έναρξης, ναι, αυτοαπασχόλησης. Θα έρθουν δύο προγράμματα αυτοαπασχόλησης, αλλά αυτά από την νέα χρονιά. Οπότε μένουν, παιδιά, δύο μήνες, ενάμισης μήνας. Να πούμε λίγο και τις ημερομηνίες και τη διαδικασία για αυτά τα προγράμματα αρεστότητας για τις επιχειρήσεις, για να γνωρίζουν. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο προγράμματα, όπως είπαμε. Ένα για νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, νέες θέσεις εξαρτημένες εργασίες που δημιούργησαν επιχειρήσεις στο διάστημα αυτό που είπαμε. Και ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων από 1η-1η 2014 έως 31/8 2015. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να είναι προηγουμένως άνεργοι. Το προηγούμενο εξάμηνο της ίδρυσης επιχείρησης θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένοι για κάποια χρονική διάρκεια στις λίστες του ΑΕΔ και την προηγούμενη μέρα της ίδρυσης επιχείρησης θα έπρεπε να μην είναι απασχολούμενοι. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις. Και η δέσμευση φυσικά είναι να διατηρήσουν την επιχείρηση για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την επιχορήγηση. Και τους άνθρωπους που έχουν προσλάβει, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις, είναι πρόγραμμα διατήρησης θέσεων. Τα δύο σκέλη του δηλαδή αφορούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η διαδικασία... Μέσα από την ενισχύση της ρευστότητας, βέβαια. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί καθόλου ή πρέπει οι άνθρωποι να κουβαλούν. Ηλεκτρονικά. Πάθος. Ηλεκτρονικά γίνονται οι αιτήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων. Να πούμε, αν θέλετε, το διάστημα της υποβολής. Ξεκινάνε να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές ημερομηνίες που αφορούν το πού βρίσκεται οι επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις 8 περιφέρειες σύγκλησης, η έναρξη είναι στις 23 Εντεκάτου. 23 Νοεμβρίου δηλαδή. 23 Εντεκάτου, ναι. Και διαρκεί μέχρι τις 30 Εντεκάτου. Μάλιστα. Ενώ στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες που είναι η Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, σε αυτές τις 5 περιφέρειες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις την 1η Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Και θα λήξουν στις 8 Δεκεμβρίου, αλλά αν υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, θα υπάρξει παράταση και πέραν αυτών των ημερομηνιών. Αλλά το πρόγραμμα είναι μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Δηλαδή αυτοί που πρώτοι υποβάλλουν την αίτηση. Πόσα χρήματα θα πρέπει. Γι' αυτό το ανακοινώνουμε, για να μπορούν να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις και υπήρχε και μια προδημοσίευση για να μπορούν να συγκεντρώνουν τα δίκτυα. Ναι, πόσα χρήματα είναι συνολικά. Είναι 65 εκατομμύρια. 65 εκατομμύρια. Υπάρχει ένα συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και ένα εθνικό σκέλος. Άρα δεν υπάρχει ταβάνι στον αριθμό των επιχειρήσεων, όσοι προλάβουν περίπου εδώ. Ναι, ακριβώς. Όσοι προλάβουν μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Μάλιστα. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν επαγγελματίες, ενώ δεν ήταν μισθωτοί κάπου και έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, μπορούν να υποφεληθούν από τον ΟΑΕΔ, επίδομα ανεργίας κτλ. Αφορά αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά. Όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για επίδομα ανεργίας. Οπότε πηγαίνετε στα κατατόπους καταστήματα ή από το διαδίκτυο. Όσοι δικαιούνται, επαναλαμβάνω, το επίδομα. Έχουν αλλάξει. Σα ρωτάω, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από πολύ κόσμο ο οποίος παρακολουθεί αυτή την ώρα με αγωνία. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και διάφορες κατηγορίες. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω σε ποιες αναφέρεστε ειδικότερα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κλείνουν, παραδείγματος χάρη, και πτωχεύουν και έχουν δικαίωμα σε επίδομα φαιδικιότητας. Υπάρχουν άνεργοι οι οποίοι απλώς απολύονται, αλλά δεν έχει κλείσει επιχείρηση και έχουν δικαίωμα ή δεν έχουν δικαίωμα ανάλογα με το ιστορικό ασφάλισής τους. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Και από 1η-1η του 2016 περιμένουμε νέα προγράμματα, έτσι, επαναλαμβάνω, γιατί... Και ενδεχομένως και λίγο πιο νωρίς, αυτά θα αφορούν για τα πιο νωρίς, ενδεχομένως... Αυτά είναι συνέργεια του ΟΑΕΔ με τον κύριο Χαρίτζη του ΕΣΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα για τη ρευστότητα και την ενίσχυση ρευστότητας είναι κατά παραγγελία του Υπουργείου. Μάλιστα. Τα προγράμματα επιδότησης για την έναρξη επιχειρήσεων, αυτό που μας είπατε, είναι στον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας. Είναι Υπουργείο Εργασίας. Υποβάλλουμε προγράμματα, εγκρίνει το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό έχει την συνολική ευθύνη για το πότε θα βγει το ένα πρόγραμμα, πότε θα βγει το άλλο. Και συνολικά τα χρήματα αυτά είναι 65. Τα 65 για το πρόγραμμα αυτό. Αλλά θα υπάρξουν και άλλα για εργασιακή εμπειρία, για αυτοαπασχόληση, για νέες θέσεις εργασίας. Οπότε θα κλιμακωθούν. Δεν μπορούν όλα να βγαίνουν μαζί. Προφανώς. Μας έκανε εντύπωση και δεν μπορούμε να μην το ρωτήσουμε. Προχθές είχαμε μια περίπτωση στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι ότι τη γνωρίζετε. Με προϊστάμενο του λογιστηρίου του ΑΕΔ, ο οποίος ευθύνεται, έλεγαν οι πληροφορίες, για μια τρύπα 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, είναι. Το λέω γιατί τη στιγμή. Εγώ έχω χρέος να πω ότι είναι ένας φερόμενος ως υπαίτιος από τη στιγμή που διεξάγεται έρευνα δικαστική και δεν πρέπει να αποδειχθούν οι κατηγορίες εις βάρος του. Το λέω αυτό διότι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες
αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα της δικαστικής έρευνας. Καλά, προφανώς. Απλά το λέμε επειδή αναζητούμε χρήματα από παντού. Ναι, απλώς εμείς να πούμε ότι εντοπίσαμε στην πρώτη φάση τα 84.000 ευρώ που είχε πάρει ως προσωπικό δάνειο. Και ενώ δεν του είχε εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ αυτό το προσωπικό δάνειο. Είχε πάρει και από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίξει. Μόνο του από τον ΟΑΕΔ. Έχει πάρει, ναι, έχει κόψει ένα χρηματικό ένταλμα χωρίς να υπάρχει απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που του έδινε προσωπικό δάνειο. Ναι. Και πήγε και το εισέπραξε από την τράπεζα. Αυτό ήταν το κουβάρι, ήταν η αρχή. Από την οποία ξεκτυλίχθηκε αυτό το κουβάρι. Και επειδή δράσαμε αμέσως, δηλαδή έστειλα αμέσως τη διεύθυνση επιθεώρησης και τους επιθεωρητές και κάναν αμέσως τον έλεγχο, βγήκε το πόρισμα και ακολούθησε την κανονική στον εισαγγελέα. Πήγαμε κλπ. Μόνος του ήταν. Θα το δείξει η δικαστική έρευνα και επίσης να ξέρετε ότι διεξάγονται τριών τύπων έρευνες. Πρώτα είχαμε τους επιθεωρητές και τα πορίσματά τους. Ύστερα έχουμε τις ΕΔΕ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε. Δώσαμε ό,τι δώσαμε στους εσωτερικούς για την ΕΔΕ, δώσαμε στον εισαγγελέα. Και επίσης έχουμε καλέσει τους δημοσιονομικούς επιθεωρητές. Είναι ένα ειδικό σώμα από το Υπουργείο Οικονομικών που έχει δυνατότητα και να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να μπορεί να κάνει ένα πλήρη δημοσιονομικό έλεγχο και για την περίοδο τελικά, πριν το 2007. Όποιος διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα πρέπει να έχει ανελεγχθεί από πάνω του, έτσι. Όχι, πρέπει να υπάρχει. Οι δημόσιοι φορείς πρέπει να έχουν σωστές υπηρεσίες εσωτερικές για να κάνουν ελέγχους και πρέπει να υπάρχουν οι διαδικασίες. Εμείς έχουμε κάνει ειδική ομάδα στον ΟΑΕΔ για να κλείσουν όλες οι τρύπες, δηλαδή να κάνουμε ονειχιστικό έλεγχο, ποιοι ήταν οι λόγοι που επέτρεψαν να γίνει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν μαθαίνεις από αυτό που συνέβη, δεν μπορείς να βελτιώσεις τον οργανισμό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκάνα. Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.